Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Βάζουμε αυτή την ώρα στο δεύτερο τμήμα της σημερινής εκπομπής τα δικά μας σχόλια για κάποιες από τις ειδήσεις, καθώς είχαμε στο πρώτο μέρος τα τεχνικά προβλήματα και την παρουσία του Παντελή Σαββίδη. Μια μικρή αλλαγή, μια μικρή ανατροπή. Θα ήθελα να μείνουμε σε ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, γιατί πιστεύω ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία, εκτός από αυτά τα οποία σχολιάσαμε νωρίτερα. Να δούμε λιγάκι το βίντεο, στο οποίο ο Έλληνας Πρωθυπουργός ερωτάται από μια Τουρκάλα δημοσιογράφο για μια πρόσφατη βομβιστική επίθεση τρομοκρατών του ISIS μέσα στην Τουρκία. Να δούμε τι απάντησε. Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από μια ακόμα δολοφονική ενέργεια από την πλευρά του ISIS. Μια απολύτως καταδικαστέα ενέργεια, όπως τόσες άλλες, που καταδεικνύουν την ανάγκη να υπάρξει μια συλλογική δράση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της τρομοκρατίας. Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή μέρα και νύχτα, γιατί νομίζω ότι φτάσαμε ως πολύ αργά χθες τη νύχτα, και αυτό ήταν και ο λόγος που καθυστερήσαμε την έναρξη της συνόδου σήμερα, θέλω να πω ότι χθες ο Αχμέτ κατέθεσε μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Η βασική της λογική είναι να χτυπηθεί το μοντέλο της διακίνησης. Πρέπει να δούμε βεβαίως αυτή την πρόταση, κυρίως σε ό,τι αφορά την νομική της πλευρά. Σε ό,τι αφορά την ηθική της πλευρά όμως, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η πρόταση αυτή λέει το εξής. Να αποθαρρύνουμε τους ανθρώπους που δικαιούνται να περάσουν στην Ευρώπη, να περάσουν μέσα από την εκμετάλλευση των διακινητών και μέσα από το Αιγαίο, με κίνδυνο να χάσουν τις ζωές τους. Και να ανοίξουμε παράλληλα μία νόμιμη δίωδο, ελεγχόμενη. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε σε αυτήν την ατάκα του κύριου Τσίπρα είναι, πρώτον, εκφράζει την πολύ μεγάλη του οδύνη για το θάνατο κάποιων ανθρώπων. Λοιπόν, και πολύ καλά κάνει αυτό, φυσικά πρέπει να κάνει ο κάθε ηγέτης. Ωστόσο, θα περιμέναμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να εκφράσει την ίδια οδύνη για τα θύματα της τουρκικής θηριωδίας. Για τα θύματα τα οποία προκαλούν οι ίδιοι οι Τούρκοι μέσα από τις απανωτές επιχειρήσεις που κάνουν τόσο μέσα στην Συρία με βομβαρδισμό, όσο και στις περιοχές που κατοικούνται από Κούρδους. Για τα θύματα αυτά, που είναι δεκάδες, δεν εξέφρασε καμιά οδύνη του ο κύριος Τσίπρας, γιατί προφανώς δεν θα μπορούσε να το κάνει αισθανόμενος την ιδιότητα του φιλοξενουμένου. Κακός, πολύ κακός. Το δεύτερο θέμα το οποίο θα πρέπει να σχολιάσουμε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται στους διακινητές. Και εδώ μάλλον υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Έχουμε πει κατά καιρούς, με τη βοήθεια και ειδικών επιστημόνων σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι δεν θα υπήρχε προσφυγικό θέμα εάν δεν το επεδίωκε η ίδια η Τουρκία. Η Τουρκία είναι ένα στρατοκρατούμενο κράτος, είναι μια περιοχή στην οποία η ασφάλεια, ένστολη και με πολιτικά, βασιλεύει σε όλη την επικράτεια. Η Τουρκία, εάν ήθελε, θα μπορούσε να σταματήσει τους διακινητές με κάποιες πάρα πολύ απλές κινήσεις. Χωρίς καμία ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, το να λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Τούρκο ομόλογό του ότι είναι μια πάρα πολύ έξυπνη ιδέα να πιάσουμε τους διακινητές και να πούμε τους πρόσφυγες ότι δεν πρέπει να πέφτουν θύματα των διακινητών, είναι νομίζω άνευ αντικειμένο. Εάν η Τουρκία ήθελε, θα μπορούσε να εγκαταστήσει την πάρα πολύ ισχυρή και παντοδύναμη τζάνταρμα να πιάνει τους διακινητές, να παρακολουθεί και να ψάχνει τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε και αγοράζουν φουσκωτά σκάφη ή αγοράζουν εξολέμβιες μηχανές για φουσκωτά σκάφη ή αυτούς οι οποίοι έχουν αγγελίες στο διαδίκτυο ότι μπορούν να τους περάσουν απέναντι τους πρόσφυγες. Φυσικά και δεν γίνονται αυτές οι ενέργειες, γιατί εάν πραγματικά γινόντουσαν αυτές οι ενέργειες, τότε δεν θα υπήρχε προσφυγικό θέμα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά ούτε για όλη την Ευρώπη. Έχει γίνει φυσικά ένα πάρτι στο διαδίκτυο για την αναγόρευση του κυρίου Τσίπρα
ως επίτιμου διδάκτορα στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, στο ιδιωτικό εμπορικό οικονομικό πανεπιστήμιο της Σμύρνης. Ακόμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το σχολίασε αυτό στο Twitter του, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί οι χρήστες του Facebook και των άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης που το σχολίασαν θέλοντας να πούνε ουσιαστικά ότι ο κύριος Τσίπρας μάλλον δεν θα μπορούσε να πάρει την ίδια τιμή από κάποιο άλλο πανεπιστήμιο, εν πάση περιπτώσει, μεγαλύτερου κύρους. Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι, περνώντας έτσι σε κάποιες άλλες ειδήσεις της ημέρας, τις οποίες θέλουμε να τις σχολιάσουμε, χθες είχαμε την εμφάνιση, μετά από αρκετό καιρό, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε πολλές αποκαλύψεις, μιλώντας στην εκπομπή του Αλέξη Παπαχελά στο Sky. Και την είχαμε ξεχάσει, είναι η αλήθεια, εδώ και αρκετό καιρό, και η χθεσινή της εμφάνιση μας έκανε να την ξαναθυμηθούμε και να ξαναθυμηθούμε τι περάσαμε τους προηγούμενους μήνες με το πολιτικό προσωπικό που μας έρβηρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα βρίσκεται εκτός πολιτικής σκηνής, ωστόσο μας είναι χρήσιμη, παρά το γεγονός ότι έχει αποδοκιμαστεί από τον κόσμο της αριστεράς και βρίσκεται εκτός Βουλής. Μας είναι χρήσιμη γιατί μπορεί να μας αποκαλύπτει κάποια από τα μυστικά τα οποία έζησε η ίδια όταν ήταν ακόμα πολύ στενή συνεργάτης του Πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα. Και νομίζω ότι το βίντεο το οποίο ετοιμάσαμε να σας δείξουμε δικαιολογεί αυτή μας την άποψη περί χρησιμότητας. Να το δούμε, παρακαλώ. Δεν το υιοθετώ ως θεωρία. Είμαι απολύτως πεπισμένη ότι ο κύριος Τσίπρας ενδεχομένως και πριν τις εκλογές είχε συμφωνήσει με τους δανειστές ότι... Δηλαδή πιστεύετε ότι είχε κάτσει με την κυρία Μέκελ, με κάποιον και είχε συμφωνήσει? Θεωρώ ότι θα καταλήξει μια συμφωνία τέτοιου τύπου. Θα σας πω. Πιστεύω ότι είχε συμφωνήσει, είχε διαμηνήσει προς τους δανειστές να μην ανησυχούν ότι θα υπάρξει συμφωνία κάποιου τύπου. Είχε δώσει μια τέτοιου είδους διαβεβαίωση. Αυτό όταν το κάνεις σε ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης είναι αυτοκτονία. Εάν με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Τσίπρας διέψευσε τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν για πολλές δεκαετίες στο πλάι του, φανταστείτε τι έγινε με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν του είχαν και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο παρελθόν. Κυριάκος Μητσοτάκης, επανεμφάνιση χθες στο Μέγκα στην εκπομπή του Γιάννη Πρετεντέρη, απέκλεισε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ή ειδικού σκοπού ή οικουμενική ή οποιαδήποτε άλλου τύπου συνεργασίας και στο δίλημα οικουμενική κυβέρνηση ή εκλογές προτίμησε τις εκλογές, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να το δούμε. Τίποτα απολύτως δεν θα άλλαζε. Λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές τώρα. Τίποτα απολύτως δεν θα άλλαζε. Ο κύριος Τσίπρας, όταν προκάλεσε εκλογές τον περασμένο Ιανουάριο, είχε τη δυνατότητα, είχε μια συγκεκριμένη επιλογή, επέλεξε να οδηγήσει τη χώρα σε πρόορες εκλογές, όπως επέλεξε τρεις φορές να οδηγεί. Μάλιστα. Αυτά είπε ανάμεσα στα άλλα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τώρα μία είδηση η οποία θέλουμε να τη σχολιάσουμε γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική και έχει ξεφύγει λιγάκι από το ενδιαφέρον μας. Χτες έγινε μία σύσκεψη των προέδρων και ιδιοκτητών των τεσσάρων μεγαλύτερων ομάδων της ποδοσφαίρου της Ελλάδας. Ο Ιβάν Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ, ο Μαρινάκης από τον Ολυμπιακό, ο Αλαφούζος από τον Παναθηναϊκό και ο Μελισανίδης από την ΑΕΚ συναντήθηκαν με τον Κοντονή, τον αρμόδιο υφυπουργό, όπως επίσης και με τους ισχυρούς άνδρες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Έπρεπε να συναντηθούν για να λύσουν κάποια από τα θέματα. Η συνάντηση, όπως μαθαίνουμε, κάθε άλλο παρά ήρεμη ήταν, αντιλάχθηκαν εκεί διάφορα γαλλικά, ενώ ο κ. Κοντονής δεν έβγαλε και κάποιο συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία. Το τραγικό όμως, τραγικότατο στην υπόθεση αυτή, είναι ότι ο Ολυμπιακός απασφάλισε, όπως λέμε, και καταφέρθηκε εναντίον του Ιβάν Σαββίδη. Μάλιστα, στην σύσκεψη, ο κύριος εκπρόσωπος του Ολυμπιακού είπε ουσιαστικά ότι ο Σαββίδης είναι Ρωσοπόντιος. Αυτός ο Ρωσοπόντιος λέει τι θέλει εδώ πέρα. Αντέδρασε ο Ιβάν Σαββίδης και επανήλθε με νέα ανακοίνωση του Ολυμπιακός ότι είναι γραφικός, κλόουν και φιλοξενούμενος στην Ελλάδα ο Ρωσοπόντιος Ιβάν Σαββίδης. Βλέπετε την ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι είναι εντελώς τραγικό
να αφήνουμε παράγοντες του δημοσίου βίου, ανθρώπους και φορείς οι οποίοι έχουν το προνόμιο να μιλούν δημόσια, να σπέρνουν τόσο μίσος στην ελληνική κοινωνία. Και πραγματικά η απάντηση του Ιβάν Σαββίδη αμέσως μετά από τη σύσκεψη αυτή ήταν πάρα πολύ όρημη και πάρα πολύ ουσιαστικά εντάξει απέναντι στο βάρος της ευθύνης που αισθάνεται ότι έχει στους ώμους του ο Ιβάν Σαββίδης. Να δούμε λιγάκι τη δήλωση για να τη σχολιάσουμε. Παντίετς. Εγώ είμαι Πόντιος. Γκόρντι Παντίετς. Περήφανος Πόντιος. Ασεβόντια σεβόντια, για βάψε από τον Γκόρντα, είμαι Ρωσοπόντιος. Από σήμερα θα λέω ότι είμαι Ρωσοπόντιος. Ιότσιον Γκόρντα. Θα το λέω με περηφάνεια. Είναι εκτόν εγώ που κάζβατ μνή. Και κανείς δεν θα μου δίνει οδηγίες. Κτό σδιες γκόστ. Ποιος είναι εδώ φιλοξενούμενος. Ακτό είμαι πράγμα να σβάτ καβό τον Κώστιο. Και ποιος έχει δικαίωμα να ονοματίζει κάποιον άλλον φιλοξενούμενο. Είμαι παλιόμ σουδέ. Και θα πάμε στα δικαστήρια. Я буду защищать честь и достоинство свое. Εγώ θα προστατέψω τη δική μου τιμή και αξιοπρέπεια. И требова до государства. Και θα απαιτήσω από το κράτος. Чтобы защищало добропорядочных налогоплательщиков и граждан. Να απαιτήσω από το κράτος να προστατεύει τους τίμιους και καθαρούς φορολογούμενους και υπηκόους. Я очень дорожу паспортом, который у меня в кармане, вот он. Δίνω πολύ μεγάλη αξία στο διαβατήριο το οποίο είναι στην τσέπη μου. Но если государство ему дало как гостю, мне дало. Αλλά αν το κράτος μου το έχει δώσει αυτό σαν να είμαι φιλοξενούμενος. Πώς забирать назад. Τότε ας το πάρει πίσω. Но я своих позиций не изменю. Εγώ δεν θα αλλάξω τις θέσεις μου. Я буду требовать чистоты и буду добиваться. Εγώ θα απαιτήσω την καθαρότητα και θα την διεκδικήσω. Я и наверху сказал. Το είπα και πάνω. Объявили мне войну. Μου κήρυξαν πόλεμο. Я войду в войну. Και θα μπω σε αυτό το πόλεμο. Я буду защищать честь и достоинство. Εγώ θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόλοιψή μου. Против лиц. Εναντίον των προσώπων. Которые считают. Οι οποίοι θεωρούν. Что Пантиец. Ότι ένας Πόντιος. Которым я являюсь. Που είμαι εγώ. Да, я являюсь Пантицем, я еще раз говорю. Εγώ είμαι Πόντιος και το ξαναλέω. И гордым, достойным, самодостаточным. Абсолютно уверен в себе. Είμαι ένας περήφανος, αξιοπρεπής, αυτάρκης, με μεγάλη αυτοπεποίθηση. У нас в деревне всегда говорили, я из Санты. Εγώ είμαι από τη Σάντα. Στο χωριό μας λέγαν πάντα. Σαντέτος είμαι σκυλιός, ματώνω και κοιματούμε. И это увидят. Και αυτό θα το δούνε. Περήφανη απάντηση του Ιβάν Σαββίδη. Αλλά πραγματικά είναι θλιβερά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο δημόσιο βίο. Και θα έπρεπε η κυβέρνηση να λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε να μην επιτρέπεται να έχουμε τέτοιου είδους παρεκτροπές. Είναι αντιληπτό ένας άνθρωπος ο οποίος διοικεί τον ΠΑΟΚ και ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος διοικεί τον Ολυμπιακό να βρίσκονται σε μία μόνιμη κόντρα. Είναι πάρα πολύ λογικό, κανείς δεν θα περίμενε κάτι διαφορετικό. Γιατί τα συμφέροντα είναι πολλά, η ιστορία που έχουν πίσω τους αυτές οι ομάδες είναι πολύ συγκεκριμένη και τα συμφέροντά τους, εν πάση περιπτώσει, συγκρούονται. Άρα είναι λογικό να μην έχουν και τις καλύτερες σχέσεις. Αυτό όμως είναι ένα το κρατούμενο. Το να βγαίνει κάποιος και στο όνομα του Ιβάν Σαββίδη να λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι ρωσοπόντιοι οι οποίοι είναι φιλοξενούμενοι σε αυτή τη χώρα είναι εξαιρετικά μειωτικό για τον ίδιο και είναι εξαιρετικά αρνητικό για αυτό το οποίο ονομάζουμε δημόσιο διάλογο και δημόσια συζήτηση σε αυτή τη χώρα. Και αν το έλεγε κάποιος ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έχει προσφέρει σε αυτή τη χώρα περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που έχει προσφέρει ο Ιβάν Σαββίδης με τις επενδύσεις του. Εάν το έλεγε κάποιος ο οποίος έχει πληρώσει περισσότερα χρέη του ΠΑΟΚ ή κάποιας άλλης ΠΑΕ από αυτά τα οποία έχει πληρώσει στο ελληνικό δημόσιο και στην εφορία της Πηλαίας, ο Ιβάν Σαββίδης. Εάν τα έλεγε κάποιος ο οποίος έχει αγοράσει περισσότερα ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλες τουριστικές περιοχές από τον Ιβάν Σαββίδη, αν έχει μετάσχει σε περισσότερες αποκρατικοποιήσεις του ελληνικού κράτους, αν έχει πληρώσει περισσότερους φόρους από τον Ιβάν Σαββίδη, τότε ειλικρινά θα τον δεχόμασταν. Το να βρίζει κάποιος έτσι χυδαία τον Ιβάν Σαββίδη, τη στιγμή που ο ίδιος, το όνομά του, το οικοδόμημά του ολόκληρο, σέρνεται στη δικαιοσύνη για ανοιχτές υποθέσεις, οι οποίες αφορούν το ποδόσφαιρο ή ακόμα και διακίνηση ναρκωτικών, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τους πάντες. Και νομίζω ότι αυτά οφείλουμε να τα επισημάνουμε, γιατί διαβλέπω από νωρίς σήμερα το πρωί
τα αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης να υποβαθμίζουν όλες αυτές τις ιστορίες και να μιλάνε απλώς για κάποιες κόντρες ποδοσφαιρικού τύπου. Λάθος. Πρόκειται για κόντρες κοινωνικού τύπου. Οι άνθρωποι οι οποίοι απομυζούν την ελληνική κοινωνία δεν αφήνουν κανένα να σηκώσει κεφάλι όταν αντιλαμβάνονται ότι αυτός απειλεί το καθεστώς τους. Και πραγματικά, σήμερα ο Ιβάν Σαββίδης αυτό κάνει. Απειλεί το δικό τους καθεστώς. Γι' αυτό και τον πολεμούν με αυτόν τον τρόπο. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε ότι η Βόρειος Ελλάς, ανεξάρτητα από τις οπαδικές της προτιμήσεις, θα συνταχθεί και θα βοηθήσει τον Ιβάν Σαββίδη σε αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο ο ίδιος λέει ότι ξεκίνησε απέναντι στο καθεστώς. Ας ελπίσουμε ότι θα βρει πλάι του και άλλους ανθρώπους αποφασισμένους για δικαιοσύνη, διαφάνεια και αξιοκρατία σε αυτή τη χώρα. Ας ελπίσουμε ότι αυτά θα είναι κάτι παραπάνω από μία ελπίδα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.